Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Καλησπέρα σας, κύριε Κυλώνη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Faithless, εντάξει. Respect που λένε και είναι έτσι. Εντάξει. Έχω ξεκινήσει εγώ εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια με Faithless. Όχι μόνο αυτό το Insomnia που το ξέρουν όλοι. Ναι. Εγώ τις έχω δει και σε live στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω στην έκθεση, σε ένα περίπτερο που απ' έξω σαν το Ποσειδόνιο μοιάζει ή έμοιαζε. Όχι, στο Ιβανόφιο. Ήταν σου, πώς γλίτωσαν το Ιβανόφιο. Όχι, Ιβανόφιο. Δεν ξέρω αν έχουν παίξει και Ιβανόφιο. Εγώ απλά τους είχα δει. Ναι, στη Χελέξπο. Πριν από αρκετά χρόνια. Κάνεις και τέτοιες, ναι, πηγαίνεις εκεί, στριμώχνεσαι. Ούτε καν εγώ, ούτε απ' έξω δεν περνάω. Σε τέτοια. Ξέρα, μου έχεις πει. Μόνο του Tomorrowland θέλω να πάω. Μόνο εκεί. Πού θες να πας? Tomorrowland. Tomorrowland. Ναι. Θα το γκουγκλές, δεν σου πω λεπτομέρειες και θα δεις τι γίνεται εκεί. Ναι. Και να δω Black Coffee. Black Coffee. Και Κορόλοβα. Ωραία. Εντάξει, με πιάνεις τα διάβαστα. Ούτε Black Coffee, ούτε Κορόλοβα ή Κορολόβα. Τίποτα. Δεν, δηλαδή, σου φαίνεται τώρα ότι. Εγώ ξέρω την Κόλλο Σκουβαλίφκα την ομάδα. που είχε αποκλείσει τον Άρη πριν από λίγα χρόνια. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, θα κυνηγηθείς εκτός αέρα για αυτό που έκανες μόλις. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Λίμπερο Μπετ με χορηγό την Νόβμπετ. Τελευταία μέρα έτσι, του μαρτυρίου εντός αγωγικών για αρκετούς ποδοσφαιρόφιλους. Είναι η τελευταία βραδιά που θα ασχοληθούμε με εθνικές ομάδες μέχρι τα μέσα του Οκτώβριου, όταν θα έχουμε και πάλι το επόμενο έτσι, international break που λέμε και στα χωριά μας για προκριματικά, είτε μουντιά στη Λατινική Αμερική είτε Euro στην Ευρώπη. Να ρίξουμε μια ματιά στα αρκετά σημερινά παιχνίδια. Βέβαια, στοιχηματικά τα μάτια της Ευρώπης τα επίσημα δεν λένε πολλά. Τα λέγαμε και χθες, Γιώργο, ότι εγώ τουλάχιστον πιο πολύ ενδιαφέρον και ποδοσφαιρικό και στοιχηματικό βρίσκω στα διεθνή φιλικά που γίνονται απόψε παρά στα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, να ξεπετάξουμε λίγο τα επίσημα. Είναι παιχνίδια στα οποία έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές δυναμικής. Βέλγιο-Εστονία, έτσι, 1-0-7 στο Νάσο του Βελγίου. Εδώ κάποιος να κυνηγήσει τη νίκη των Βέλγων με πολλά γκολ διαφορά. Τα 2 plus γκολ του Λουκάκου που δεν έβαλε γκολ μέσα στο Σαββατοκύριακο στο διπλό που βγάλανε οι Βέλγοι με 0-1 μόνο. Ελβετία-Ανδώρα 1-0-4 ο Άσο των Ελβετών που και αυτή λογικά θα κερδίσουν με πολύ μεγάλη διαφορά τερμάτων την Ανδώρα. Ισπανία-Κύπρος, η καημένη Κύπρος πηγαίνει τώρα να παίξει με την Ισπανία, η οποία λίγες μέρες πριν στη Γεωργία έβαλε 7 γκολ. Η Κύπρος του Κετσπάγια ούτε πόντο δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής. Λογικά για αυτή θα αρπάξει αρκετά. 1-0-3 ο Άσος. Είναι παιχνίδια στα οποία δεν ξέρεις τι διαθέσεις και τι ωρέξεις θα έχουν τα φαβορί. Οι γηπεδούχοι προκειμένου για να κυνηγήσει και το. Γιατί νομίζω θα κερδίσουν όλοι αυτοί που είναι κατά φαβορί, δηλαδή Βέλγοι, Ελβετοί, Ισπανοί κτλ. Αλλά δεν ξέρεις τι κέφια θα έχουν και εν ώψη πρωταθλημάτων που έχουμε τις επανεκκινήσεις το Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι λίγο τζόγος να πας νίκες με υψηλά όπλα και το απλό, ξέρω εγώ, άσο με βερδιόμιση πληρώνει ελάχιστα. Λοιπόν, Ισραήλ-Λευκορωσία, εδώ είναι κάπως πιο υψηλό το εμπόδιο τους Ισραηλινούς στο 1,46 άσος. Οι Λευκορώσοι στο ποδόσφαιρο εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουν να επιδείξουν κάτι σημαντικό. Ωραίο μάτς κυρίως για ποδοσφαιρικούς λόγους έχουμε στο Μιλάνο, στο Σαν Σίρο. Ιταλία-Ουκρανία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τους Ιταλούς, είναι πραγματικά πρόωρος τελικό στο παιχνίδι. Σε περίπτωση που χάσουν από τους Ουκρανούς, χάνουν όχι την πρόκριση, αλλά σημαντικό κομμάτι των ελπίδων τους και θα είναι μια τεράστια αποτυχία για την Ιταλία αν δεν καταφέρει να προκριθεί σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι η Ιταλία απήχε από τα δύο τελευταία Μουντιάλ. Δηλαδή, αν δεν είχε πάρει το Euro στην Αγγλία πριν από λίγα χρόνια, θα ήταν στην χειρότερη της φάσης εθνική ομάδα. Οι Ιταλοί, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στον τεμπούτο του Λουτσιάνου Σπαλέτη στα Σκόπια, αν και προηγήθηκαν με τον Ιμόμπιλε, ισοφαρίστηκαν. Και πλέον σήμερα παίζουν με την Ουκρανία του Σεργέη Ρεμπρόφ, με αποκλειστικό στόχο την νίκη. Το 1-5-1 στον Άσο είναι ο ορισμός της πλασματικής απόδοσης. Οι Ιταλοί και δεν είναι η ομάδα που ξέραμε και αρκετοί εκ των βασικών δεν είναι για διάφορους λόγους της κλίσης του Σπαλέτη, είτε λόγω προτίμησης του νέου εκλέκτορα είτε λόγω τραυματισμών. Η Ουκρανία, εντάξει, με τους παίκτες που έχει και ένα αξιόμαχο σύνολο και με τον Ρεμπρόφ στον πάγκο, θα προβάλλει στεναρή αντίσταση. Νομίζω ότι οι Ιταλοί και να κερδίσουν θα κάνουν δύσκολη νίκη. Εδώ έτσι ένα ειδικό στοίχημα που μπορεί να κυνηγήσει κάποιος για να πάρει και πολύ μεγαλύτερη απόδοση είναι νίκη των Ιταλών με ένα γκολ διαφορά. Το 1-51 εκτινάσεται, πηγαίνει στο 3+. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα παιχνίδια στα οποία έχουμε καυτά φαβορί, όπως είναι το διπλό των Σκοπιανών στη Μάλτα στο 1-74. Νομίζω θα βγει, είναι σαφώς ανώτερη ομάδα. Έχουμε παιχνίδι στο Όσλο, Νορβηγία-Γεωργία με τον Χάλαντ
να ξεκουράζει στο φιλικό των Νορβηγών πριν από λίγες μέρες και να δίνει κανονικά το παρόν. Χάλαντ από τη μία, Κβαρατσέλια από την άλλη, οι Γεωργιανοί που θα προσπαθήσουν έτσι να αντιδράσουν μετά την Εφτάρα από την Ισπανία, και εδώ το 1-26 τον Άσο είναι μια πάρα πολύ χαμηλή απόδοση. Ρουμανία-Κόσοβο από τα λίγα αμφίρωπα παιχνίδια της βραδιάς στο Βουκουρέστι. 2-0-6 στον Άσο των Ρουμάνων, 3-75 στο διπλό των Κοσοβάρων. Εδώ το goal-goal στο 91 είναι η επιλογή στην οποία θα κατέληγα πιο εύκολα από το να μπλέξω με σημείο. Και επίσης πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι είναι το Σουηδία-Αυστρία. 2-60 στον Άσο, 3-0-5 το διπλό. Οι Σουηδοί και αυτοί παίζουν, αν όχι τα αρέστα τους, παίζουν σημαντικό κομμάτι των ελπίδων τους για πρόκριση στα τελικά της Γερμανίας στο σημερινό παιχνίδι, γιατί έχουν μείνει λίγο πίσω. Οι Αυστριακοί που έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο και πολλές καλές μονάδες. Ο ορισμός της τριπλής για μένα δεν μπορώ να καταλήξω κάπου. Γενικώς στοιχηματικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν μου βγάζει έτσι πολλές επιλογές όσον αφορά τα επίσημα παιχνίδια, γιατί από τα φιλικά έχουμε, ας πούμε, Σκωτία-Αγγλία, έτσι, το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στην Γκλασκόβη, στο Χάμπντεν Πάρκ. Αυτό είναι παιχνίδι το οποίο έχει επαιτειακό χαρακτήρα. Γίνεται 151 χρόνια μετά, περίπου, μετά την πρώτη αναμέτρηση Σκοτσέζων Άγγλων. Είχαν παίξει και πάλι στην Γκλασκόβη το Νοέμβριο του 1872 και είναι το πρώτο επίσημο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που έχει καταγραφεί στην ιστορία του αθλήματος. Με ένα Σκωτία-Αγγλία ξεκίνησε όλη η ιστορία που λέγεται ποδόσφαιρο το 1872. 0-0 είχε λήξει. Ελπίζω να μην λήξει και σήμερα 0-0. Η ισοπαλία πάντως παίζει αρκετά δυνατά. Εδώ να πούμε ότι το σέντα ποδόσφαιρο θα πρέπει να είναι πιο μοιρασμένο, καθώς οι Σκοτσέζοι είναι στην καλύτερη τους φάση εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν κάνει το 5-5 στα προκριματικά, έχουν βάλει πολλά γκολ, βάλαν και στην Κύπρο τρίμπαλο της προάλλης, είναι κομπλέ. Οι Άγγλοι έρχονται από μια ισοπαλία, πρώτη γκέλα στα προκριματικά του 1-1 με την Ουκρανία στην Πολωνία, και πάντα μετά από μια τέτοια γκέλα φουντώνει και η συζήτηση περί του εκάστοτε ομοσπονδιακού προπονητή. Τον Southgate δεν τον γουστάρουν και πάρα πολύ στην Αγγλία. Για μένα το 4-60 στον Άσο και το 82 στο διπλό θα πρέπει να είναι πολύ πιο μοιρασμένες οι αποδόσεις, και όταν μιλάμε για γηπεδούχο τη Σκωτία. Οι Σκοτσέζοι, δεν έχει σημασία αν είναι φιλική αναμέτρηση, κόβουν φλέβες, το πούμε έτσι λαϊκά, για να κερδίσουν τους Άγγλους. Τους θεωρούν, ας πούμε, δυνάστες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ευσταθεί ή όχι, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο μόνο φιλικό χαρακτήρα δεν θα έχει. Νομίζω ότι το 4-60 στους Σκοτσέζους είναι υπερβολικό. Εγώ η επιλογή που κράτησα είναι το άσοχη με goal-goal. Βλέπω goal και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι υπάρχει αξία στο να μην χάσουν οι Σκοτσέζοι. Καλύπτει και το 1-1, μια οποιαδήποτε ισοπαλία με goal. Το άσοχη με goal-goal είναι στο 3-15 στην Novibet. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα επί εξίσου ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι στο Dortmund της Γερμανίας. Γερμανία-Γαλλία. Τα λέγαμε και χθες, οι Γερμανοί με υπηρεσιακό τεχνικό τον Ρούντι Φέλερ, ο οποίος κατά ανάγκη πλέον κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, βέβαια μόνο για αυτό το σημερινό παιχνίδι, γιατί στα επόμενα μάτς του Οκτώβρη λογικά θα έχει βρεθεί η διάδοχη κατάσταση μετά την απόλυση του Χάνζι Φλικ. Παρθενική στην ιστορία της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ποτέ στο παρελθόν δεν είχε απολυθεί ομοσπονδιακός προπονητής, πάντα ήταν μια έτσι προγραμματισμένη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Αλλά για τους Γερμανούς είναι πραγματικά πολύ άσχημα τα πράγματα. 4 ήττες στα τελευταία 5 φιλικά. Θυμίζουμε ότι οι Γερμανοί δεν δίνουν προκριματικά. Ως διοργανωτές του επόμενου Euro έχουν προκριθεί απευθείας μπάι στην τελική φάση, αλλά και τα φιλικά δεν τους βγαίνουν σε καλό. Φάγανε ένα ντόρτι από την Ιαπωνία τις προάλλες. Γιογιό τους κάνουν οι Ιάπωνες, βέβαια έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν και ρόστερ πλέον οι Γερμανοί που δεν βγάζουν μάτι. Δηλαδή και ο Γκιντογκάν είπε την αλήθεια, λέει, μάλλον έχουμε, λέει, την λαθασμένη ψευδέστηση, την ψευδέστηση μάλλον ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, επειδή απλά λεγόμαστε Γερμανία, λέει, δεν είμαστε τόσο καλή ομάδα πλέον. Απλά μας έχει μείνει αυτό το brand name της National Mannschaft και να είχαμε να λέγαμε. Νομίζω ότι όποιος παίξει διπλό Γαλλία στο 2.50 δεν θα πράξει άσχημα. Η Γάλλοι εδώ και αρκετά χρόνια σε πολύ καλύτερο momentum από τους Γερμανούς. Εντάξει, ο Ζιρού δεν παίζει σήμερα, τραυματίστηκε στο 2-0 επί της Ιρλανδίας, αλλά οι υπόλοιποι όλοι μέσα είναι. Ο Εμπαπέ, που θα έχει μάλιστα σήμερα στο πλευρό του στην επίθεση δύο γερμανοθρεμένους επιθετικούς, τον Κολό Μουανί μέχρι πρώτον στην Άιντραχτ που πήγε στην Πάρι Ζερμέν, και ο Κομάν που παίζει χρόνια στην Μπάγκερν Μονάχου. Εγώ με τον Εμπαπέ ασχολήθηκα, νομίζω θα σκοράρει σήμερα, και στο 2-20 που είναι η απόδοση του για anytime scorer είναι μια χαρά. Δεν έβαλε γκολ στο 2-0 επί της Ιρλανδίας την περασμένη εβδομάδα. Σπάνια ο Εμπαπέ, είτε με την εθνική του ομάδα είτε με την Πάρι Ζερμέν, μένει για δύο σερή παιχνίδια άσφαιρος. Έχει κάτι μυστήριο πλέον η Γερμανία πίσω, κάτι βαριά κορμιά. Τους πετυχαίνει και σε άσχημο ψυχολογικό έτσι, momentum. Νομίζω ότι ο Εμπαπέ θα βρει σήμερα δίχτυα. Δικαιότατη η απόδοση στο διπλό το 2.50. Απλά επειδή τους Γερμανούς
αν και δεν τους πολύ κουστάρω, τους σέβομαι ποδοσφαιρικά. Είναι, είναι λαός που μπορεί να βγάλει αντίδραση και επειδή έχουν πέσει συνεχόμενα χαστούκια, δεν το αποκλεί να πάρουν σήμερα αποτέλεσμα. Προτίμησα να ασχοληθώ με τον γκολ του Εμπαπέ στο 2-20. Και μια επιλογή κράτησα από τα προκριματικά του Μουντιάλ στη Λατινική Αμερική. Έχουμε σήμερα την δεύτερη αγωνιστική. Στο μάτς που ανοίγει το πρόγραμμα στις 11, Βολιβία-Αργεντινή, εκεί στο υψίπεδο της Λαπάς, στα 3.600 τόσα μέτρα, με κάθε Αργεντίνο παίκτη να έχει μια προσωπική φιάλη οξυγόνου για να μπορέσει έτσι να τα βγάλει πέρα μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είπαμε ότι πριν από κάποια χρόνια, τα λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή, η Αργεντινή με τον Μαραντόνα τότε στον πάγκο της και με τον Μέση παρόντα στο αρχικό σχήμα και πολλούς άλλους αστέρες, είχε γνωρίσει την πιο βαριά ήττα της ιστορίας της. 6-1 είχε χάσει από τη Βολιβία. Βέβαια, εκείνη η Βολιβία ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, είχε καλούς παίκτες. Νομίζω εκείνη η Βολιβία έχει στη σύνθεσή της και τον χαφ του Άρη. Πώς τον λέγανε, Νάτσο Γκαρσία, τον λέγανε, Γκαρσία. Τον Βολιβιάν. Νομίζω ο Νάτσο Γκαρσία ήταν μέλος εκείνης της ομάδας. Πλέον η Βολιβία δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια και η Αργεντινή είναι πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάτοχος του Κόπα Αμέρικα. Να πούμε ότι ο Μέση μάλλον δεν θα ξεκινήσει βασικός. Γενικώς η Βολιβία ό,τι κάνει το κάνει εκεί ψηλά. Είναι μια ομάδα που φέρνει πάρα πολύ συχνά το over και στην πρεμιέρα έχασε τη Βραζιλία με 5-1. Έβαλε πάντως τον γκολ της τιμής και με την Αργεντινή μεταξύ τους να μετρήσεις πολύ συχνά ξεφεύγει το σκορ. Εδώ δεν έπαιξα με νικητή, είναι και χαμηλά το διπλό στο 1.56. Το goal-goal και over μας δίνει μια αρκετά μεγάλη απόδοση. Το σκέτο goal-goal είναι στο 2.06, το over 2.5 είναι στο 1.97. Θυμίζω ότι η Αργεντινή μετά την κατάξυση του Μουντιάλ τον περασμένο Δεκέμβρη στον τελικό με την Γαλλία έδωσε 5 παιχνίδια, τα κέρδισε και τα 5 φιλικά και επίσημα και στα 5, συγγνώμη, κράτησε το 0 πίσω. Ένα σερί που κάποια στιγμή, έτσι όπως λέμε νομοτελειακά, θα λάβει τέλος. Αρκετά πιθανό σήμερα να τερματιστεί αυτό το σερί σήμερα για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Το goal-goal στο 2-0-6, αν το συνδυάσει κάποιος και με over, παίρνει μια αρκετά υψηλότερη απόδοση. Άρα για να σουμάρουμε δικές μου επιλογές, είπαμε λίγο πολύ τα δεδομένα για τα υπόλοιπα παιχνίδια, που οι Βραζιλιάνοι παίζουν στο Περού τα ξημερώματα, 5 ώρα το πρωί, ποιος έχει αϊπνίες μπορεί να κάτσει να δει το Περού-Βραζιλία. Εγώ κράτησα το άσοχη με goal-goal στο Σκωτία-Αγγλία, όπου οι αποδόσεις αδικούν τη δεδομένη στιγμή του Σκοτσέζους. Το διπλό της Γαλλίας, αλλά προτίμησα το goal του Εμπαπέ στο 2-20, στο φιλικό με την παραπέουσα Γερμανία, και το goal-goal και over, το σκέτο goal-goal στο Βολιβία-Αργεντινή, το οποίο ξεκινάει στις 11 δική μας ώρα, έτσι, Ευρώπης-Ελλάδας. Μάλιστα. Αυτά. Άρα, με το σημερινό μενού, αρκετά πλούσιο. Έχει ο κόσμος επιλογές. Έχει μπόλικο πράγμα. Σήμερα έχει πολλές. Σήμερα έχει πολλές. Ναι, ναι. Okay. Αύριο και μεθαύριο είναι λίγο έτσι η φάση πιο αγρανάπαυση. Και από Παρασκευή και μετά ξεκινούν και πάλι τα πρωταθλήματα. Θα έχουν να λέμε κάθε μέρα. Δώσ' μου κάτι. Δεν έχει τώρα. Δώσ' μου λίγο τυράκι για τα δύο ντέρμπι. Μπες λίγο τώρα στο 90. Μισό λεπτάκι, πολύ ευχαρίστος. Έχουμε Κυριακή 8.30 Πάο Κάρης, 1.65 στον Άσο, 5.45 στο διπλό, 3.80 το Χ και το goal-goal στο 2. 1.65 και νομίζω, 5.45, οκ. Okay. Ναι, έχει πέσει το διπλό λίγο, αν θυμάμαι καλά, με όσα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν κοντά στο 6 νομίζω το διπλό του Άρη στην Όμπετ, είναι στο 5.45 και ο Άσο το 1.65 και για το ΑΕΚ Ολυμπιακός που είναι Κυριακή βράδυ σε 9.30, 1.97 στην Ένωση, 3.95 στον Ολυμπιακό. Όντε, αυτές είναι οι αποδόσεις, τα δύο σημαντικότερα. 1.97 και 3.95. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και 3.95 ακριβώς. Οκ, μες και κιλονουά. Ευχαριστούμε πολύ. Μερσί μποκού. Κι εγώ, Γιώργο. Γεια. Καλή συνέχεια. Γεια.